Μαγειρεύει. Περιμένει η μαμά να παντρευτείς κάποια στιγμή και λες, πήχε, βέβαια. Νομίζω ότι το έχει αφήσει. Όχι, εγώ δεν είμαι του γάμου, δεν είμαι των παιδιών, δεν μου βγήκε ποτέ ένα τέτοιο ενστικτό, οπότε δεν θα το κάνω ποτέ. Και καλά κάνεις άμα το νιώθεις έτσι. Ήσουν πολύ γρήγορος και τέτοιο. Να ρωτήσω κάτι, επειδή οι άνθρωποι που επιλέγουν να είναι μόνοι τους, φτιάχνουν τη ζωή τους έτσι ούτως ώστε να έχει μια δημιουργικότητα ζωή. Δεν ξέρω αν είσαι μόνος. Σίγουρα, σίγουρα. Και όχι, δεν είσαι μόνος απαραίτητα. Δεν όχι, σημαίνει εννοώ ότι μόνος, δεν είσαι μόνος. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ, ας πούμε, να είναι πιο κλειστοί αν θέλεις. Να μην βγαίνουν πάρα πολύ έξω. Ναι. Να επιλέγουν να κάνουν πράγματα εντός. Ναι. Τι είναι αυτό που σε ευχαριστεί εσένα πάρα πολύ? Το μαγείρεμα σε ευχαριστεί, για παράδειγμα? Το μαγείρεμα με ευχαριστεί πάρα πολύ. Είμαι πολύ καλός μαγείρας, νομίζω. Μπορώ να περιαυτολογήσω πάνω σε αυτό και να σα πω και νέο. Τώρα μπορούμε να κάνουμε πολλές ώρες συζητήσεις γύρω από αυτό. Η Γιώτα μιλάει έτσι, και είναι καλή μαγείρισα. Εγώ τρελαίνομαι. Επέλεμε σε ένα φαγητό δύσκολο που κάνεις τώρα για να κάνουμε σύγχυση. Δύσκολο. Ναι. Κάνεις αρνάκι φρικασέ? Δεν τρώω κρέας, είμαι βετσετέρια. Έλα Παναγία μου. Από όλα τα φαγητά αρνάκι φρικασέ βρήκες να το ζητήσεις δηλαδή του ανθρώπου? Όχι. Πες ένα ογκρατέν. Όχι. Είναι που δεν ξέρεις από γκουρμέ. Είναι βετσετέρια, κάτσε. Είμαι βετσετέρια. Εγώ τα ζωάκια προτιμώ να πέσω μαζί σου και να τα χαϊδεύω και όχι να τα τρώω. Τέλεια. Οπότε δύσκολο φαγητό. Δεν ξέρω τι να πω. Να πω, ας πούμε, που δεν είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό σαν όνομα. Ποιο? Είναι ταλιατέλες με γρανολάτα μαϊντανού και καμπορτισμένα φουντούκι. Α, θέλω να σου πω ότι μαγειρεύεις όπως και εγώ. Δηλαδή και εγώ κάνω ονομασία. Ας πούμε σήμερα θα κάνω μου σπάσανε τον μπακλαβά. Πολύ ωραίο φαγητό. Έτσι λέγεται, μου σπάσανε τον μπακλαβά. Είναι γιαπωνέζικο. Κάνεις και εσύ ταλιατέλες. Μου σπάσανε τον μπακλαβά. Κάνεις και εσύ ταλιατέλες όπως κάνει ο Μέμος? Ταλιατέλες, αλλά γκαρσόν, ντε φλουέ. Ντε φλουέ, ντε μιζόν, ντε κογκατσιό. Θα σας πω και ένα νέο. Θα γίνω φοιτητής πάλι. Τι? Θα πάω 2 χρόνια σε μια σχολή, online πιο πολύ, γιατί δεν θα προλαβαίνω. Μαγειρική vegan. Πρέπει να με έχει καθηγήτρια, προφανώς. Ωραία, δεν θα είναι. Να σου πω τώρα, αυτό το vegan δεν είναι τραβηγμένο κι αυτό, φίλε? Δηλαδή, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω αν είναι vegetarian κάποιος. Ναι. Το vegan δεν είναι μια τάση, μια μόδα κι αυτή που εμφανίζεται και λες για πόσο θα μείνει? Όχι, να σου πω γιατί. Όχι. Δεν είναι. Γιατί εγώ σέβομαι εγώ δεν είμαι vegan, προσπαθώ να γίνω, δεν τα καταφέρνω. Αλλά σέβομαι τους ανθρώπους που το κάνουν, γιατί ποια είναι η λογική τους? Ότι εγώ δεν θα πιω γάλα, γιατί πιστεύω ότι το γάλα είναι χειρότερο από το να σκοτώνεις το ζώο. Γιατί για να έχεις γάλα από ένα ζώο πρέπει να μείνει έγκυος, για να μείνει έγκυος πρέπει να βιαστεί, πρέπει να μεγαλώσει υπό άθλιες συνθήκες για να βγάλει αυτό το γάλα. Και το γάλα αυτό που θα βγει λόγω φαρμάκων κτλ. Θα είναι πάρα πολύ ανθυγιεινό για τον οργανισμό. Όπως και το μέλι, που είναι η τροφή της μέλισσας που το παίρνουμε και πεθαίνει. Ναι. Αυτή είναι η φιλοσοφία πολύ επιδερμικά των που βέβαια μπορείς να πιεις γάλα, υπάρχουν πάρα πολλά.